131 υπερασπιστές του νησιού υπό τον Χατζιπέτρο και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο είχαν αναλάβει να φυλάξουν τις διόδους της Κλίσοβας εκ των οποίων τροφοδοτούνται από μεσολόγοι με τροφές και πολεμοφόδια. Οι οποίες σημειώθηκαν από τον Οθωμανικό στρολίσκο, ο οποίος βρισκόταν στη λιμνοθάλασσα της Μπαρμπαρούς, η οποία είναι σε κοινή κατεύθυνση, ειδοποίησαν τους μεσολογίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν τη φρουρά και προσπάθησαν να δουν τις προθέσεις τους για να καταφέρουν να κρατήσουν το νησί της Κλίσοβας, την Αγία Τριάδα. Όταν πλέον έγινε εμφανές ότι πολυάριθμος Οθωμανικός στρατός ετοιμάζεται να κυριεύσει το νησί, εκ του βοηθητικού σώματος, ο Κίτσος Τζαβέλας, με πολύ λίγους, αμέσως ανέφτιασε μια γαΐτα, μια πάσαρα όπως λέγονταν τότε, και προσπάθησε εν μέσω πυροβολισμών των εχθρών να προσεγγίσει το νησί. Προσπαθώντας να εμψυχώσει τους μαχητές της Κλίσοβας, κράδαινε το σπαθί του. Μία σφαίρα το πέτυχε και το έσπασε. Φτάνοντας λοιπόν εδώ πέρα, στο λισάκι αυτό που είμαστε σήμερα όλοι εδώ, γίναν αλλεπάλληλες επιθέσεις υπό τον Πιταχή Πασά, υπό τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ δεν τον βοήθησε στην αρχή, διότι ήθελε να τον αφήσει. Είχαν μια κόντρα μεταξύ τους αυτοί οι δύο πασάδες και ήθελε να τον αφήσει να ρεζιλευτεί. Όταν λοιπόν ο Πιταχής, μην καταφέρνοντας να πατήσει το νησί, ανέλαβε ο Ιμπραήμ. Για να μην σας κουράζω με όλα αυτά, θα σας πω ότι η μάχη αυτή ήταν η συμφωνικότερη μάχη που σημειώθηκε στον κόσμο. Οι αμυνόμενοι ήταν 1:25 με τους επιτιθέμενους. Η μάχη διήρκησε μέχρι το βράδυ. Πολλά ντουφέκια ράγισαν από τη θερμοκρασία. Κατά τον Κασομούλη υπήρξαν 2.500 νεκροί Οθωμανοί. Κατά τον Αρτέμιο Μίχο αυτό το νούμερο ξεπεράστηκε και ήταν γύρω στους 3.500. Σημειωτέο είναι ότι έβρισκαν τραυματίες μέσα στη λιμνοθάλασσα οι ψαράδες και τους αποτελείωναν με τα καμάκια τους. Εκ τούτου, η λιμνοθάλασσα σε ένα σημείο της, που βρίσκεται πιο πίσω, ονομάστηκε Νεκρή. Η μάχη της Κλίσοβας είναι ίσως η ιστορικότερη μάχη που έχει σημειωθεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα και διδάσκεται στα σημαντικότερα στρατιωτικά πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι και εμείς, από το 2015, ως νεοσύστατος όμιλος, και με ποινικά μέσα προσπαθήσαμε και φέραμε εις πέρας 4 αναπαραστάσεις της μάχης της Κλίσοβας. Ο κορονοϊός δεν μας άφησε να συνεχίσουμε, αλλά έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τα μέσα και τους πόρους πλέον για να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε μια μεγάλη αναπαράσταση και εν συνεχεία το 2026 που ήταν 200 χρόνια από τη μάχη της Κλίσοβας και από την έξοδο της ηρωικής φρουράς να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση την οποία να την πάμε έξω από τα όρια του τείχους και του Δήμου μας και να καταστήσουμε έτσι τον ιστορικό μας τόπο πιο προσιτό στην ιστορία, στον κόσμο, στην κοινωνία, στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά.